ένας δημοσιογράφος δεν λέγεται εμπεριστατωμένος μόνο όταν βρίσκεται στα 30 του ή είναι καταξιωμένος σε έναν χώρο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να αποκτά φωνή, να έχει το δικαίωμα, γι' αυτό ακριβώς και έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατοχυρώνονται από τα συντάγματα κτλ. Για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να βρίσκουν το δίκιο τους, τη φωνή τους, φυσικά στα πλαίσια της ελευθερίας αλλά και του σεβασμού. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και όπως καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο Energy, είστε στο NSTV Live, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 7, 6 με 7, θα βλέπουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Θα πάμε ΗΠΑ, Ασία, Ευρώπη και εννοείται θα καταλήξουμε και στην Ελλάδα και στην Νέα Σμύρνη από που εκπέμπουμε ζωντανά, οπότε ακολουθήστε μας στο nstv.gr, κάθετος NSTV Live, όπου με το λογαριασμό σας από το Facebook μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια, τη δική σας ενέργεια για όσα βλέπουμε μαζί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που συνέβησαν στην Μιανμάρ. Η Μιανμάρ είναι μια χώρα που συνορεύει με Ινδία και Μπαγκλαντές και όπως βλέπουμε τις τελευταίες φορές έχει προβλήματα όσον αφορά το πρεξικόπημα και τη χούντα που γίνονται στη χώρα. Συγκεκριμένα, η Κίνα απέρριψε χθες, Τετάρτη, κάθε ιδέα επιβολής κυρώσεων στη στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ, έπειτα από την παρουσίαση της κατάστασης στο πεδίο από την ειδική επιτετραμένη του ΟΗΕ για τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία έκανε λόγο για κίνδυνο να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Κλίμακας άνευ προηγουμένου. Η Κίνα απέρριψε χθες Τετάρτη κάθε ιδέα επιβολής κυρώσεων στη στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ έπειτα από την παρουσίαση της κατάστασης στο πεδίο από την ειδική επιτετραμένη του ΟΗΕ για τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία έκανε λόγο για κίνδυνο να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος κλίμακας άνευ προηγουμένου και ο κόσμος να βρεθεί μπροστά σε λουτρό αίματος. Απευθύνοντας έκκληση στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν δράση, οι κυρώσεις εβάλλουν στους στρατηγών που ανέτρεψαν την κυβέρνηση της Aung San Suu Kyi. Το μόνο που θα έκαναν θα ήταν να επιδεινώσουν την κατάσταση, τόνισε ο Κινέζος προσβεστής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τζανγκ Τζουν. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, ο αντιπρόσωπος της Κίνας, προστάτητας της Μιανμάρ, κάλεσε πάντως να υπάρξει επιστροφή στη μετάβαση στη δημοκρατία στη χώρα αυτή. Και μολονότι αναφέρθηκε στη βία και την αιματοχυσία που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός, παροτρύνοντας όλα τα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν συμφώνησε με την πρόταση να απειληθεί η επιβολή κυρώσεων όπως εισηγούνταν η ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βαρβαρότητα των στρατιωτικών είναι κατάφορη και πολλές ένοπλες οργανώσεις μειονοτικών εκδηλώνουν καθαρά την εναντίωσή τους στην επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος, μεγεθύνοντας το κίνδυνο εμφυλίου πολέμου επίπεδου χωρίς προηγουμένου. Προειδοποίησε νωρίτερα η Κριστίνε Σράνερ Μπούργκενερ, η ειδική επιτετραμένη του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ στη διάρκεια της συνεδρίας και εγκλεισμένων των θυρών. «Επαπειλείται άμεσα λουτρό αίματος», συμπλήρωσε η ίδια, θυμίζοντας πως η Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατουμένους έχει καταγράψει πως 536 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη Χούντα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου. Προτρέπω το Συμβούλιο να εξετάσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει συλλογικά μέτρα και να κάνει αυτό που πρέπει, προκειμένου να αποφευχθεί μια πολυδιάστατη καταστροφή στην καρδιά της Ασίας. Συμπλήρωσε η ίδια κατά τη διάρκεια της έκτακτης συναδρίασης, τη σύγκληση οποία ζήτησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν έπειτα από 2 ώρες και 1/4, σύμφωνα με διπλωμάτες, η Κίνα ζήτησε να καθυστερήσει η λήψη απόφασης για το σχέδιο ανακοίνωσης που συντάχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, υποσχόμενη να καταλήξει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση σήμερα Πέμπτη.
Παρότι είπα και Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν νέα ομοβροντία κυρώσεων. Κίνα και Ρωσία ως εδώ έχουν αποφύγει να καταδικάσουν ρητά και επίσημα το στρατιωτικό πραξικόπημα. Στο μεταξύ, οι Βυρμανοί στρατηγοί, εποφελούμενοι από τις διαιρέσεις της διεθνούς κοινότητας, συνεχίζουν την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με την Ένωση Βοήθειας στους πολιτικούς κρατουμένους. Εκατοντάδες άλλοι που συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε μυστικές τοποθεσίες αγνοούνται. Η Aung San Suu Kyi, η de facto επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης, που ανατράπηκε και συνελήφθη πριν από 2 μήνες, είναι καλά στην υγεία της, ανέφερε χθες ο δικηγόρος της, ο οποίος συζήτησε μέσω βιντεοδιάσκεψης με την εντολέα του. Η 75χρονη κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 1991 αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες από το στρατιωτικό καθεστώς που της προσάπτει ιδίως διαφθορά. Δεν της έχει επιτραπεί να συναντηθεί κατηδίαν με την ομάδα των συνηγόρων της και η χθεσινή βιντεοδιάσκεψη με τον δικηγόρο έγινε με παρόντες φρουρούς και αστυνομικούς, διευκρίνησε ο ίδιος. Μια ακροαματική διαδικασία αναμένεται να γίνει σήμερα. Σύμφωνα με δεύτερο συνηγορό της, θα είναι σύντομη και θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η βία της Χούντας πυροδότησε το ξέσπασμα της οργής των περίπου 20 οργανώσεων ανταρτών που ανήκουν σε διάφορες μειονότητες. 2 από αυτές, η Εθνική Ένωση των Κάρεν και ο Στρατός για την Ανεξαρτησία της Κατσίν, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Χθες Τετάρτη, η τελευταία οργάνωση επιτέθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Κατσίν, στο βόρειο άκρο της χώρας, σύμφωνα με βυρμανικό μέσο ενημέρωσης. Άλλο αστυνομικό τμήμα έγινε στόχος επίθεσης με εκτοξευτήρες ρουκετών στην περιοχή Μπάνγκο, βορειοανατολικά της οικονομικής πρωτεύουσας Ραγκούν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 αστυνομικοί. Η Εθνική Ένωση των Κάρεν κατέλαβε το Σαββατοκύριακο στρατιωτική βάση, εξέλιξη την οποία ακολούθησαν αεροπορικές επιδρομές του στρατού, οι πρώτες στην επαρχία Κάρεν έπειτα από 20 χρόνια. Μετά τα πλήγματα, η οργάνωση διαβεβαίωσε ότι υποστηρίζει στεναρά τη λαϊκή εξέγερση εναντίον της στρατιωτικής χούντας και διαμήνευσε ότι θα τα ανταποδώσει. Άλλες 3 οργανώσεις ανταρτών απειλούν να ξαναπάρουν τα όπλα. Ο στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης των ΤΑΓ απειλεί να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και να αρχίσει ξανά τον ένοπλο αγώνα εναντίον των ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου. Στην επαρχία Κάρεν, αεροπορικές επιδρομές είχαν αποτέλεσμα να αναφερθούν αρκετοί τραυματισμοί αμάχων και περίπου 3.000 άνθρωποι να προσπαθήσουν να καταφύγουν στην Ταϊλάνδη. Περίπου 2.300 εξ αυτών επέστρεψαν εθελοντικά στην πατρίδα τους και άλλοι περίπου 200 έχουν δεχθεί να επιστρέψουν κατά τις ταϊλανδικές αρχές. Ωστόσο, οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που ανήκουν στην εθνική μειονότητα των Κάρεν, κατηγόρησαν τον Βασίλειο ότι επαναπροωθεί πρόσφυγες στα σύνορα και εμποδίζει ανθρωπιστικές οργανώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Η αντίσταση στο στρατιωτικό καθεστώς στη Μιανμάρ συνεχίζεται, με δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους και εργαζομένους στο ιδιωτικό τομέα να έχουν κατέβει σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Διαδηλωτές έκαναν πορεία με δίτροχα στη Μανταλέη, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Σώστε τη Μιανμάρ» ή «Σταματήστε τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Ωστόσο, εν μέσω αιματηρής καταστολής και λόγω του φόβου, αντιπίνων ο αριθμός των πολιτών που κατεβαίνουν στους δρόμους μειώνεται σε σχέση με τους εκατοντάδες χιλιάδες των πρώτων εβδομάδων μετά την κατάληψη της εκκρουσίας από τους στρατηγούς. Μια ομάδα κοινοβουλευτικών του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία της Aung San Suu Kyi, που έδιωξαν από το Κοινοβούλιο οι πραξικοπηματίες, ανακοίνωσε χθες ότι θα σχηματίσει στις αρχές του τρέχοντος μήνα νέα πολιτική κυβέρνηση.
Και συνεχίζουμε με μια είδηση που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5 δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τα τέλη Ιουνίου, προειδοποίησε σήμερα ο Γάλλος Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, Κλεμάν Μπον, καθώς ορισμένες χώρες προωθούν αυτή την προσέγγιση για να επιταχύνουν την εκστρατεία του εμβολιασμού τους. Υπάρχει ένα πρώτο στάδιο εξέτασης του φακέλου επικύρωσης που λέγεται επιστημονική εξέταση, το οποίο χωρίς αμφιβολία μας λένε θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουνίου. Δήλωσε ο Κλέμαν Μπον ενώπιον της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο που είναι η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ΕΜΑ, επί της έγκρισης διάθεσης του εμβολίου στην αγορά που παίρνει ακόμη μερικές εβδομάδες. Συνεπώς δεν είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι πιθανό να εγκριθεί πριν από το τέλος Ιουνίου, πρόσθεσε. Εκείνη τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να έχει πολύ περισσότερες διαθέσιμες δόσεις εμβολίων άλλων φαρμακοβιομηχανιών, συνεπώς η ανάγκη θα είναι πολύ λιγότερο έντονη, σημείωσε παράλληλα. Ο Κλέμαν Μπον τόνισε επίσης την περιορισμένη παραγωγική δυνατότητα του ρωσικού εμβολίου και κατηγόρησε τη Μόσχα, έπειτα από άλλους Γάλλους και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι χρησιμοποιεί το Sputnik ως ένα όπλο προπαγάνδας για τη διεθνή σκηνή. Υπάρχουν γεωπολιτικές ενέργειες ή επικοινωνιακά κόλπα που χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους φίλους μας για να δείξουν πόσο είναι παρόντες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε. Ας μην είμαστε αφελείς. Αυτοί έχουν μια στρατηγική διάσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει τόσο το καλύτερο πέρα από κάποια χτυπήματα. Ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Δημοκρατία της Τσεχίας έχουν αποφασίσει επί του παρόντος να χρησιμοποιήσουν το ρωσικό εμβόλιο χωρίς να περιμένουν την έγκριση του από τον ΕΜΑ. Στην Σλοβακία αυτή η απόφαση οδήγησε στην παραίτηση προχθές Τρίτη του Πρωθυπουργού Ίγκορ Μάτοβιτς, που επικρίθηκε ακόμη και μέσα από την κυβέρνηση. Άλλες χώρες όπως η Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το εμβόλιο Sputnik 5 για να καταπολεμήσουν την πανδημία υπό την προϋπόθεση να εγκριθεί από τον ΕΜΑ. «Δεν αποκλείουμε καμία λύση, καμία εκδοχή, αλλά ας μην έχουμε ψευδεστήσεις για το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο», δήλωσε ο Κλέμαν Μπον. Και συνεχίζουμε με την έκθεση έρευνας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την προέλευση του κορονοϊού.
Αντί για τις αναμενόμενες 300 σελίδες, η ενημέρωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στις περίπου 190 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού πριν την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης την Τρίτη για τις απαρχές της πανδημίας του κορονοϊού περιορίστηκε τελικά στις 120. Η σχετική έρευνα ήταν και θα παραμείνει όχι τόσο ένα επιστημονικό αλλά κυρίως ένα πολιτικό ζήτημα. Ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεργιέσους, παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια, εμέσως πλην σαφώς, ότι οι κινέζικες αρχές δεν προμήθευσαν τους ειδικούς του οργανισμού με επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Ο επικεφαλής της αποστολής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ουχάν, Πέτερ Μπεν Εμπάρεκ, έχει ωστόσο μόνο καλά πράγματα να πει για τη συνεργασία με τους Κινέζους. «Θεωρώ ότι το υλικό και τα αποτελέσματα της έκθεσης μιλούν από μόνα τους και δείχνουν πως λειτουργήσε η συνεργασία. Χωρίς αυτή τη καλή σχέση δεν θα ήμασταν σε θέση να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας». Τα αποτελέσματα της έκθεσης, ωστόσο, ούτε εκπλήσουν ούτε είναι συγκεκριμένα. Αναφέρει 4 πιθανότητες εξάπλωσης. Από νυχτερίδες σε ανθρώπους, μέσω άλλου ενδιάμεσου ξενιστή, μετάδοση απευθείας από νυχτερίδες σε ανθρώπους, μετάδοση μέσω κατεψυγμένων και τέλος διαρροή του ιού από κάποιο εργαστήριο. Η τελευταία πιθανότητα θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, σημειώνεται στην έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Για να συντάξει την έκθεση η ομάδα επιστημόνων του Διεθνούς Οργανισμού παρέμεινε επί ένα μήνα στην Ουχάν, κάνοντας αιματολογικές εξετάσεις, συγκεντρώνοντας πληροφορίες, συνομιλώντας με θύματα και εξετάζοντας ζώα που ενδεχομένως έπαιξαν ρόλο στην αλυσίδα μετάδοσης. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν το κινέζικο καθεστώς άσκησε πιέσεις στην αποστολή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο Δάνος Πίτερ Μπεν Εμπάρεκ απάντησε. «Όσο βρισκόμασταν στη Γουχάν, μας ακολουθούσαν σε κάθε μας βήμα. Η πίεση ήταν μεγάλη. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είχαν τεράστιο ενδιαφέρον για τα συμπεράσματά μας. Υπήρχε συνεπώς μεγάλη πολιτική πίεση και από χώρες εκτός Κίνας. Καταφέραμε ωστόσο να κάνουμε σωστά και ευσυνείδητα τη δουλειά μας». Οι ειδικοί τονίζουν στην έκθεση ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες και ως προς τη θεωρία διαρροής του ιού από εργοστάσιο, ακόμα και αν αποκλείουν σχεδόν αυτό το ενδεχόμενο. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο αν το πόρισμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας καταφέρει να διαλύσει την καχυποψία της διεθνούς κοινής γνώμης γύρω από το ξεκίνημα της πανδημίας. Συνεχίζουμε με μία είδηση που αφορά την Αίγυπτο και τη διόρυγα του Σουέζ. Η κρατική αρχή της διόρυγας του Σουέζ πρόκειται να διεκδικήσει αποζημιώσεις που υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύρια δολάρια από τις υπεύθυνες εταιρείες για το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων Ever Given, το οποίο μπλόκαρε το κανάλι για περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της, Οσάμα Ράμπια, η αρχή αναμένει περίπου 1 δισδολάρια από την ιδιοκτήτρια του πλοίου, την Ιαπωνική Σοέι Κίσεν Κάισα, από την Ταϊβανέζικη Evergreen Marine, η οποία τον αυλώνει. Το ποσό αντιπροσωπεύει μια πρόχειρη εκτίμηση των οικονομικών απολειών που συνδέονται με τα τέλη διέλευσης, το κόστος των εργασιών βυθοκόρησης και διάσωσης, το κόστος του εξοπλισμού και την εργασία. Σημειώνεται ότι σχεδόν 800 άτομα εργάστηκαν επί 6 ημέρες στην επιχείρηση διάσωσης. Ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι η αξία των εμπορευμάτων που μεταφέρει το Ever Given εκτιμώνται στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια,
χωρίς να υπολογίζεται η αξία του ίδιου του σκάφους, το οποίο παραμένει ελιμενισμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το ατύχημα. Η αρχή της διόρυγας περιμένει τα στοιχεία από τον καταγραφέα δεδομένων του σκάφους για να διαπιστώσει τα αίτια του περιστατικού. Για τα πλοία που παραμένουν κολλημένα στις εισόδους του καναλιού όσο το Ever Given είχε κλείσει τη διόρυγα, προσφέρει έκπτωση στα τέλη διέλευσης ύψους 5 έως 15% αναλόγως με το μέγεθος του πλοίου και το διάστημα για το οποίο παραμένει κινητοποιημένο, δήλωσε η ΣΚΑ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τη ΣΥΠΑ, όπου μεγάλη διαφημιστική καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού ξεκίνησε από σήμερα η Αμερικανική κυβέρνηση. Με τίτλο «Μπορούμε να το κάνουμε», «We can do this», η εκστρατεία προβάλλεται στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στα τηλεοπτικά δίκτυα γενικού περιεχομένου. Το Υπουργείο Υγείας έχει καταβάλει εκατομμύρια δολάρια για να προβληθεί η εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης των κοινοτήτων που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο έναντι του κορονοϊού, είτε των Αφροαμερικανών, Ισπανόφωνων, των Ασιατικών μειονοτήτων. 4 σπότ, εκ των οποίων ένα στην Ισπανική γλώσσα, καλούν επίσης τους πολίτες να προστατευτούν με εμβόλια στα οποία μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και που προσφέρουν μια εξαιρετική προστασία σε όλους. Η εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου, διευκρίνησε το Υπουργείο Υγείας σε ένα δελτίο τύπου. Η εκστρατεία εμβολιασμού στη ΣΥΠΑ επιταχύνθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε πως το 90% των Αμερικανών ενηλίκων θα είναι επιλέξιμο για ένα εμβόλιο έως 19 Απριλίου. Έχοντας επιτύχει στις 58 ημέρες της προεδρίας του τον στόχο να έχουν χορηγηθεί 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον στόχο των 200 εκατομμυρίων δόσεων να έχουν δοθεί έως την 100η ημέρα από την ανάληψη εξουσίας. Στόχος του Δημοκρατικού Προέδρου είναι οι Αμερικανοί να μπορέσουν να συναντηθούν σε μικρές ομάδες για να εορτάσουν την εθνική γιορτή της 4ης Ιουλίου. Όμως, παρά την πρόοδο στους εμβολιασμούς, η χώρα γνωρίζει μια αύξηση των θετικών κρουσμάτων νέου κορονοϊού, την ώρα που η πανδημία προκαλεί 900 θανάτους κατά μέσο όρο την ημέρα στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές. Περισσότερες ειδήσεις, σύντομα. Thank you.
Για ειδήσεις. Για ειδήσεις από Ελλάδα και Τουρκία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Την ανάγκη αποφυγής ενεργειών από την Τουρκία που θα μπορούσαν να ανεβάσουν την ένταση καθώς και τη δημιουργία επικοδομητικού κλίματος, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατέστησε σαφές πως εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Τουρκία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου. Επικαλούμενος τον Υπουργό Εξωτερικών, αποσαφήνισε πως πρέπει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση που να επιτρέψει μια επικοδομητική συνάντηση. Εφόσον υπάρξει μια σαφής και συνεχής αποκλιμάκωση, τουλάχιστον βελτίωση του κλίματος που να επιτρέψει να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, αποκριστάλλωσε το μήνυμα της Ελλάδας. Ερωτηθείς για την ατζέντα, παρατήρησε πως θα είναι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών μεταξύ των δύο χωρών στην Άγκυρα, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Και αναμένεται και οι δύο πλευρές να θέσουν τα ζητήματα διμερών σχέσεων και περιφερειακής συνεργασίας. Υπογράμμισε εκ νέου πως η μοναδική διαφορά που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία είναι η υιοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η οποία θα πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αναφερόμενο στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο πρέσβη, ο κ. Παπαϊωάννου ενημέρωσε πως ήταν προγραμματισμένη και πως βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η προετοιμασία, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδη στην Τουρκία στις 14 Απριλίου. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε γνωστό πως έγινε μια ευρύτερη συζήτηση για διάφορα ζητήματα με τον Νίκο Δένδια να αναφέρεται στην ανάγκη αποφυγής ενεργειών από την Τουρκία, οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν την ένταση. Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη δήλωση των 27 κρατών μελών μετά το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημένοντας πως αντικατοπτρίζει τα βασικά σημεία της έκθεσης Μπορέλ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κινείται γενικότερα στρατηγική κατεύθυνση. Εστιάζοντας την έκθεση Μπορέλ, για την Τουρκία υπογράμμισε πως αναφέρεται σε μια διτή προσέγγιση όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις μεταξύ της θετικής ατζέντας και της προοπτικής λήψης μέτρων, εφόσον η Τουρκία παραπέσει σε παραβατική συμπεριφορά. Προσέθεσε πως η έκθεση κρατάει αρκετές ισορροπίες και τονίζει ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν είναι ένα ζήτημα διμερές μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά ευρωπαϊκό. Παράλληλα, επισήμανε πως υπήρχαν και μερικές ελλείψεις στην έκθεση. Απαντώντας σε ερώτηση για την επικείμενη επίσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Τουρκία, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών παρατήρησε πως θα μεταβούν στο πλαίσιο ευρύτερων περιοδιών του στη περιοχή και συγκράτησε από τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την παράγραφο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εγκαινιάσει διαλόγους υψηλού επίπεδου με την Τουρκία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Υπό αυτό το πρίσμα ανέφερε πως η Ελλάδα αναμένει αυτό να τεθεί από τους Σαρλ Μισελ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, όπως αποτυπώνονται στην πιο πρόσφατη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κληθείς να απαντήσει για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λιβύη, ο κ. Παπαϊωάννου έκανε γνωστό πως θα επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες πριν από την επίσκεψη η ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη, με σκοπό να προετοιμάσει την επίσκεψη αλλά και ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με τη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, υπενθύμησε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2019 έχει αναφέρει πως είναι ανυπόσπαστο και άκυρο και πως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για καμία άλλη τρίτη χώρα. Επισήμανε πως δεν το έχει επικυρώσει ούτε καν η Λιβική Βουλή. Εν συνεχεία, ειδική μνήμα έκανε ο κ. Παπαϊωάννου στην πρόσφατη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, οι οποίες με φυσική παρουσία από το Φεβρουάριο του 2020, σημειώνοντας πως όσον αφορά τη Λιβύη, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας προς τη μεταβατική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι προκειμένου να σταθεροποιηθεί η χώρα, υπάρχει άμεση ανάγκη για την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από την περιοχή.
ενώ σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, επανέλαβε την ανάγκη για σταθεροποίηση της χώρας αναδεικνύοντας την μεταναστευτική διάσταση. Σχετικά με την Ατζέντα 2030 του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε το ζήτημα των αξιών πως το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επισήμανε πως ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες προς αυτές τις αξίες υπονομεύουν τη συμμαχία, τη συνοχή της και την αλληλεγγύη. Στην ερώτηση για το ελληνικό φορτηγό πλοίο Angelic Power, που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά στη Κίνα και τον απεγκλωβισμό και επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυτικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα ζητά τον ελιμενισμό του στο λιμάνι, να αφαιθεί το πλήρωμα να βγει και να του παραχθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια και αμέσως μετά το επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατό. Επισήμανε πως το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε πλήρη συντονισμό και εξαιρετική συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διαβεβαίωσε πως καταβάλουν κάθε προσπάθεια και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος σε αυτή την πολύ δυσάρεστη περιπέτεια για τους ναυτικούς. Ειδικότερα ενημέρωσε πως ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας είναι σε συνεχή επαφή με τις τοπικές κινέζικες αρχές, ενώ ο Προξενικός Λιμενάρχης της Σανγκάη έχει μεταβεί επιτόπου στον Γκουάγκτζου. Σημειώνεται ακόμα πως έχουν γίνει σειρά ρηματικών διακοινώσεων προς τις κινέζικες αρχές και γνωστοποίησε πως το θέμα ήγερε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών σε ευρύτερη συζήτηση που είχε με την πρέσβη της Κίνας. Επισήμανε πως η Ελλάδα τονίζει την ανθρωπιστική διάσταση, δηλαδή την κατάσταση της υγείας των ναυτικών και επίσης την περιβαλλοντική. Κατά την ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε στη Γερμανία ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Άρμιν Λάσετ, σημειώνοντας ότι έγινε σε εξαιρετικό και εγκάρδιο κλίμα. Ενδεικτικό, όπως προσέθεσε, και είναι πως ο Άρμιν Λάσετ, ο οποίος δέχθηκε τον Οικονδένδια στο ιδιαίτερο γραφείο του, είπε πως είναι μια πράξη αμβροφροσύνης και δεν το συνηθίζει. Βασικός σκοπός του κ. Δένδια ήταν ενημερώσει για τη θέση της χώρας μας σε ό,τι αφορά διάφορα ζητήματα, τόσο στο διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο, καθώς για τις περιφερειακές εξελίξεις. Περαιτέρω, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών με την Επίτροπο για Θέματα Ιστορικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ήλβαν Γιόχανσον, λέγοντας πως συζητήθηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό. Προσέθεσε πως εκ μέρους της Ελλάδας τονίστηκε η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της κοινής δήλωσης από την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές οδούς και την προστασία των συνόρων, ενώ τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα των επιστροφών. Επιπλέον τονίστηκε η επικοδομητική στάση που είχε δείξει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τους Σύρους πρόσφυγες τόσο στη Τουρκία όσο και σε άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί στο μέλλον ιδιαίτερη έμφαση σε άλλες χώρες όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία, οι οποίες επίσης φιλοξενούν τεράστιο αριθμό Σύρων προσφύγων. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ στις δηλώσεις που έγιναν σε διάφορες πόλεις του κόσμου για τους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, όπου φωταγωγήθηκαν μνημεία και δημόσιοι χώροι με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, αλλά και στα συγχαρητήρια μηνύματα από αρχηγούς κρατών, υπουργούς εξωτερικών και αξιωματούχους. Επίσης, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία για την ελληνική ανεξαρτησία. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως υπάρχει προοπτική να συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Ρωσίας όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, εκφράζοντας την ελπίδα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή τους επόμενους μήνες. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στο έτος ιστορίας μεταξύ Ελλάδος-Ρωσίας 2021 και σημείωσε θα θέλαμε με την παρουσία των δύο Υπουργών να υπάρξει κάποια εκδήλωση στους επόμενους μήνες. Στο τέλος της εισαγωγικής του παρέμβασης, αναφέρθηκε στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιάιτ την Τρίτη. Συζήτησαν για τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και ο κύριος Δένδιας έκανε μια αναφορά στη σύντομη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.
Συζητήθηκαν το ζήτημα της αναθεώρησης της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, καθώς και εξελίξεις στην περιφέρεια όπως Τουρκία, Κυπριακό, Λιβύη. Είπε και συμπλήρωσε ότι ο Τζέφρι Πάιαϊτ τόνισε ιδιαίτερα τα διάφορα μηνύματα που εστάλησαν από την αμερικανική πλευρά όσον αφορά την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Παρουσιάζοντας το μέχρι στιγμής πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου ανακοίνωσε πως ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στη Σερβία την επόμενη Δευτέρα, 5 Απριλίου. Δίνοντας το στίγμα των επαφών που θα έχει στο Βελιγράδι, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η Ελλάδα θέλει να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία με τη Σερβία και να επαναλάβει την πλήρη στήριξη στην ευρωπαϊκή της προοπτική, καθώς και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί για πρώτη φορά τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Σερβίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Δένδιας θα συναντήσει τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσις, τον πρόεδρο της Βουλής Ίβιτσα Ντάτσιτς, τον Σέρβο ομολογό του Νίκολα Σελάκοβιτς και τον νέο πατριάρχη της Σερβίας Πορφύριο. Τον υπουργό θα συνοδεύει στην επίσκεψη στο Βελιγράδι ο υφυπουργός εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης για να τονίσει την οικονομική και επενδυτική πτυχή στις ελληνοσερβικές σχέσεις. Την 3η 6 Απριλίου, ο Νίκος Δένδιας θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λιβύη, σημειώνοντας πως θα επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες πριν από την επίσκεψη η ελληνική πρεσβεία στη Τρίπολη, με σκοπό να προετοιμάσει την επίσκεψη αλλά και να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με τη Λιβύη. Σε περίπου δύο εβδομάδες, στις 14 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα μεταβεί στη Τουρκία, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ενημέρωσε πως σήμερα θα έχει μια τηλεδιάσκεψη με θέμα Digital Nomads, ευκαιρίες, αδυναμίες, προοπτικές, με τη συμμετοχή άλλων υπουργείων και περιφερειών. Την ερχόμενη Τρίτη, ο κύριος Βαρβιτσιώτης θα έχει συνομιλίες στην Αθήνα με την Βρετανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για θέματα Ευρώπης, Wendy Morton, κατά τις οποίες θα συζητηθούν θέματα διμερού συνεργασίας, Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.
σε γονιδιωματική ανάλυση 606 επιλεγμένων νέων δειγμάτων που αφορούν την περίοδο 9 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021, προχώρησε το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Τα δείγματα προέρχονται από τις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας και Ρέσβου. Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδύθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, 67 δείγματα με στελέχη υποδιερεύνηση και ένα δείγμα ήταν θετικό για variant with deletion in C gene. Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineg South Africa, ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη αφορούν το στέλεχος της variant. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.577 θετικά στελέχη με την παρουσία μετάλλαξης, με τα 3.383 να αφορούν στην Βρετανική μετάλλαξη και τα 59 στην Νότιο-Αφρικανική, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τη μεταλλάξη του COVID έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης της South Africa, τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων τα 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφέρεια Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Έτειλο Καρνωνίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ο ΕΔΕ ανακοίνωσε τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.491, εκ των οποίων τα 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έρχεται σε 267.172, εκ των οποίων τα 51,5% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 98 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.927 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID είναι 67, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160 θάνατοι. Το 95,7% είναι υποκείμενο νόσημα ή και ηλικίας 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 755 σήμερα. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 561. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 448 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τη χώρα μας, όπου νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2 με 3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η δράση παρουσιάστηκε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στους θεσμικούς φορείς της εστίασης. Υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν
34.000 από τις 80.000 επιχειρήσεις εστίασης. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του επιχειρηματικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020, το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά αφημί και είναι μη επιτρεπταίο. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: πρώτον, η μείωση ετήσιου τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2029, μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Δεύτερον, για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου, υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Τρίτον, συσταθήσεις εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. Τέταρτον, επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθήσεις εντός του 2020. Και πέμπτον, οι επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεθνή www.επενδύσεις.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου του 2021, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι υποχειακές επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμείευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. Επισημαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών 361, 363 και 364 του έντυπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχορηγήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την μορφή επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στο κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. Σε περίπτωση που ισχύει είτε το ένα είτε το άλλο, τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από το λήπτη της ενίσχυσης. Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δράση πανδημίας θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε ότι πρέπει να επανεκκινήσουν αρκετοί κλάδοι ακόμη και αρκετά πιο μετά θα ανοίξει η εστίαση. Δεν θέλει ωστόσο να δώσει ημερομηνία ή αν είναι πριν το Πάσχα, αν και σημείωσε ότι δεν είναι θέμα των δύο επόμενων εβδομάδων. Ερωτηθείς ο κ. Γεωργιάδης αν τα ποσά της ενίσχυσης που θα λάβουν θα πρέπει να επιστραφούν, τόνισε ότι είναι μη επιστραπτέα καθώς πρόκειται για επιδότηση. Η μόνη περίπτωση να επιστρέψουν χρήματα είναι να παρουσιάσουν μικρότερα τιμολόγια από τα ποσά που έλαβαν, επισήμανε. Όπως διευκρίνησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Γιώργος Καβάχθας, το ποσό αυτό είναι ακατάσχετο και αφρολόγητο. Ο ίδιος υπολόγισε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ευνοούνται είναι τουλάχιστον 40.000. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική δράση για το κλάδο της εστίασης ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον. Όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάντα με την άδεια των επιστημόνων μας, να το κάνουμε να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο άνετα στα πρώτα σας βήματα.
εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες για τους τρεις πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας σας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να έχουμε μια αίσθηση των ποσών που έχουν δαπανηθεί για το κλάδο της εστίασης, να επισημάνω ότι περίπου 65.000 μοναδικές επιχειρήσεις από τις περίπου 77.000 επιχειρήσεις του κλάδου έχουν συμμετάσχει σε έναν ή περισσότερους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο κλάδος της εστίασης έχει λάβει ποσά τα οποία πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και από τους 410.000 εργαζομένους του κλάδου, οι 260.000 περίπου τέθηκαν κάποια στιγμή σε αναστολή. Το κράτος διέθεσε 720 εκατομμύρια για αποζημιώσεις που αναπλήρωσαν τις αποδοχές τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της έμπρακτης στήριξης που παρήχε το κράτος, ειδικά στο κλάδο της εστίασης, προκειμένου να βγει όσο το δυνατόν πιο αλόβητος από αυτήν την μεγάλη περιπέτεια του COVID. Πιστεύω ότι άντεξε η εστίαση και είμαι βέβαιος ότι με την παράταση των μέτρων και την αξιοποίηση αυτού του νέου εργαλείου θα βρεθεί έτοιμο πόλεμη και την επόμενη μέρα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας ενώνει η ίδια αγωνία και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του κλάδου για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εστίαση την επόμενη ημέρα ή δυνατόν να μην κλείσει ούτε μια επιχείρηση, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε φροντίσει να θωρακίσουμε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο μπορούμε και φυσικά την εστίαση. Η εστίαση όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Με το πρόγραμμα που αναγγέλουμε σήμερα, δεν πάμε να καλύψουμε ζημιές. Ζημίες έχουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ερχόμαστε να καλύψουμε το κεφάλαιο κίνησης για την αγορά των υλικών, πρόσθεσε. Η κυβέρνηση συνολικά συνεκτικά βρίσκει πάντα τα δημοσιονομικά και ταμιακά περιθώρια, ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία και στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται. Από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα που συζητήσουμε πριν από κάποιους μήνες, τώρα θα προσεγγίσουμε και θα υπερβούμε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Η δράση αυτή θα είναι ανοιχτή έως 31 Ιουλίου, ώστε να πιάσουμε και τις εποχιακές επιχειρήσεις στα νησιά προφανώς και εντάσσουμε για πρώτη φορά και τα καταστήματα franchise, με κάποιες προϋποθέσεις ώστε κανονιστικά να είμαστε εντάξει με το ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικός αριθμός οι άνθρωποι αυτοί αγοράζουν από μόνοι τους τις πρώτες ύλες, σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Έρχεται αυτό το μέτρο που σήμερα ανακοινώσατε να καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για την επανακίνηση του κλάδου. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο χρόνος με το οποίο θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα χέρια των επιχειρήσεων, σημείωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος πρόσθεσε. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ζητώ μια χάρη. Αυτό το πρόγραμμα να τρέξει πριν ανοίξει ο κλάδος εστίασης, γιατί θα χάσουμε θέσεις εργασίας. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως εκτίμησή μας είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας όταν απομακρυνθεί η βεβαιότητα και ο φόβος του COVID θα είναι πολύ δυναμική. Και ως προς τον κλάδο της εστίασης, εκτιμούμε ότι σχετικά γρήγορα θα επανέλθει ο τζίρος, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα επίπεδα της περασμένης χρονιάς. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου προφανώς να βγει έξω, να περάσει καλά, να φάει, να πιει και ένα ποτό παραπάνω. Αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο υπό τις συνθήκες ασφάλειας που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Όπως διευκρίνησε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η τεράστια ένεση ρευστότητα στην οποία παρήχε το κράτος συνολικά στην πραγματική οικονομία, οφείλεται και εμπολής και στο γεγονός ότι η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και μπόρεσε και κάλυψε τα ταμιακά της διαθέσιμα μέσα από δανεισμό με τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει δει ποτέ η χώρα και η ελληνική δημοκρατία συνολικά. Στη σύσκεψη μετήχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός των Πρωθυπουργών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θανάσης Πετραλίας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καβαθάς και μέλη της Ομοσπονδίας. Όπως βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, τα πράγματα ακόμη είναι πολύ ρευστά με την πανδημία. Όσον αφορά τη χώρα μας, ακόμη τα κρούσματα, όπως και σήμερα, είναι μεγάλα, όπως και οι διασωληνωμένοι. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει
να πιέζει όλους τους πολίτες μας, είτε είναι ήδη άρρωστοι, είτε γνωρίζουν κάποιον ή προσπαθούν όπως μπορούν να προστατευτούν και να προστατεύσουν τους συνανθρώπους μας. Είναι αναγκαίο όλοι να προσέχουμε όσο μπορούμε, ειδικά εφόσον από αυτό το Σαββατοκύριακο θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις από Δήμο σε Δήμο, μόνο τα Σαββατοκύριακα, και τις καθημερινές από Δήμο σε Δήμο μόνο άμα υπάρχει, μόνο άμα είναι για μετάβαση σε κομμωτήρια, σε είδη περιποίησης κάτω ποδός. Και αυτό τουλάχιστον για μένα σημαίνει μια αύξηση των κρουσμάτων που θα δούμε μετέπειτα των ημερών. Από εμένα να προσέχετε, να είστε καλά. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ στο Energy 6 με 7 θα βλέπουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και να μείνετε ασφαλείς. Καλή συνέχεια.